αρχαία ελληνική γλώσσα, η ελληνική γλώσσα μάλλον γενικά, είναι η δυσκολότερη γλώσσα. Ίσως γιατί έχει 72 εκατομμύρια λήματα. Και όχι μόνο γι' αυτό, ίσως γιατί οι Έλληνες έχουμε για κάθε τι, όχι μόνο μία λέξη, για κάθε πράγμα δηλαδή, για κάθε αντικείμενο, όχι μόνο μία λέξη, αλλά πολλές λέξεις. Παραδείγματος χάρη, για τη λέξη κρεβάτι, έχουμε τις λέξεις κλίνη, τη λέξη λέχος ή λέκτρον, ευνή, στρωμή, όλα αυτά για να αποδώσουμε μία έννοια, έτσι, την έννοια του κρεβατιού. Και γιατί έχουμε τόσες λέξεις για το ίδιο πράγμα? Γιατί θέλουμε να ακριβολογούμε, να αποδίδουμε τις λεπτές σημειολογικές αποχρώσεις. Να είμαστε ακριβολόγοι, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με την ελληνική γλώσσα, με την προϋπόθεση φυσικά ότι την μιλάμε σωστά, δεν θα παρεξηγηθούμε ποτέ. Έχετε ακούσει πολλές φορές να λέγεται «Μα είπα αυτό, αλλά εννοούσα εκείνο». Αυτό δεν συμβαίνει με την ελληνική γλώσσα. Λέμε και εννοούμε μάλλον και είμαστε ακριβείς. Λέμε και περιγράφουμε αυτό που εννοούμε, αυτό που έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Δεν γίνονται παρεξηγήσεις. Να δούμε λοιπόν αυτές τις λέξεις. Η κλίνη. Λέμε κλινική, πολυκλινική. Είναι από το ρήμα κλίνω. Προέρχεται από το ρήμα κλίνω, που σημαίνει γέρνω. Γέρνω. Λέμε, θα γύρω λίγο να ξεκουραστώ. Έχει διαφορετική έννοια. Φυσικά θα κοιμηθεί ο άνθρωπος, αλλά ξεκινάει από εκεί, από το «θα γύρω». Έχουμε τη λέξη «κλίμα» που βγαίνει από εδώ. Τι είναι το κλίμα? Η μεταβολή, η αλλαγή, έτσι. Γέρνουμε από την ορθή στάση. Γέρνουμε, πλαγιάζουμε. Έτσι λοιπόν και το κλίμα αλλάζει, μεταβάλλεται. Έχουμε τη λέξη «λέχος» ή «λέκτρον». Είναι πανάρχια λέξη, μπορεί να μην την ξέρουμε, αλλά λέμε, ακόμα και σήμερα λέμε η λεχόνα. Η λεχόνα είναι η γυναίκα που μόλις γέννησε και πρέπει να παραμείνει στο κρεβάτι. Και προέρχεται από το ρήμα λέγω. Το οποίο ρήμα λέγω έχει πάρα πολλές σημασίες. Και μία από αυτές είναι η σημασία κοιμάμαι. Η λέξη ευνή για το κρεβάτι. Διαφορετική εντελώς σημασία. Μιλάμε για καλοστρωμένο κρεβάτι. Όπως τρώνουμε το κρεβάτι πριν από το γάμο, με πάρα πολύ όμορφα στρωσίδια, επίσημο δηλαδή κρεβάτι. Είναι από το επιφώνημα F, που σημαίνει όμορφο, ωραίο, καλό, και το ρήμα νύθο, που σημαίνει γνέθο. Νήματα. Λέμε ακόμη και σήμερα τη λέξη νήμα. Από εδώ βγαίνει λοιπόν η λέξη νήμα. Με πάρα πολύ ωραία, υφασμένα υφάσματα, καλοφτιαγμένα υφάσματα, καλοστρωμένο κρεβάτι. Η στρωμή πάλι είναι αυτό που λέμε από το στορένιμι, που σημαίνει στρώνω. Από το στορένιμι που σημαίνει στρώνω, στρωμνή, στρώσε το κρεβάτι σου, φωνάζει συνέχεια η μαμά, στρώσε το κρεβάτι σου. Είναι αυτό το απλό δηλαδή, φτιάξε όμορφα το κρεβάτι σου. Και όλες αυτές οι λέξεις για μία έννοια, έτσι, για την έννοια του κρεβατιού. Γι' αυτό λοιπόν ίσως η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γιατί έχει 72 εκατομμύρια λήματα. Το συλλάβαμε αυτό? Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, 72 εκατομμύρια λήματα. Δεν είναι λίγα, είναι ένας απίστευτος αριθμός.